από παντού. Οι Ιταλοί είναι στους δρόμους. Οι Γερμανοί είναι στους δρόμους. Γάλλοι το ίδιο. Λέτε ψέματα! Ψέματα! Οι Γάλλοι είναι στους δρόμους. Πλακώνονται και στα βεζινάδια. Οι Άγγλοι είναι στους δρόμους. Τα οχυρά δεν παραδίδονται! Καταλαμβάνονται! Εδώ, γιατί δεν γίνεται αυτό? Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Και αρπάν οι Ελληνοπούλες του βούλου σακούλες και ψωνίζουνε. Πακέτα μακαρόνια να... Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Το ψωμί πάρτε πριν να είναι αργά. Στο ψωμί ας πούμε κόστιζε 70 λεπτά και τώρα έχει πάει στο 1 ευρώ. Παιδιά, κλείνουν τα μαγαζιά. Κυβέρνηση. Ας κλείσουμε τότε, ας κλείσουμε. Ας κλείσουμε. Δεν βγαίνετε λέτε επομένως, μάλιστα. Ας κλείσουμε κύριε οικονόμου, όχι βέβαια. Κι αύριο θα τα βρούμε όλα πιο ακριβά. Η ζάχαρη έχει αύξηση 23,29% από πέρσι, ενώ στην υπόλοιπη ευρωζώνη είναι στο 17%. Μικροί μεγάλοι γίνανε μαύρα γορίτες όλοι. Άρα έχει εδώ πέρα παραπάνω αύξηση από την πρέπει. Θα περισσότερο από ό,τι είμαστε παρακάτω. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ψωμίου, είπατε, του ψωμίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ανέβει 20,1. Σε εμάς έχει ανέβει 22,82. Κι άφησαν όλο το δουνιά με δίχως πορτοφόλι. Πάντως έχουμε από τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη. Πόλεμο έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η Ισπανία έχει πόλεμο, αλλά πολύ δεν είναι 80. Αν βγάλετε τους φόρους είμαστε κάτω από την 10η θέση, νομίζω στην 12η, 13η θέση είμαστε. Αν βγάλουμε τους φόρους, αλλά ο πολίτης πληρώνει και τους φόρους. Πρωί και βράδυ τρέχουνε στους δρόμους σαν κοράκια. Πελάτες ψάχνουν για να βρουν να γαδάρουνε κορμάκια. Ανατίμησε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021 στο ηλεκτρικό ρεύμα 38,48%. Ανατίμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 35,7%. Αυτή είναι η διαφορά μου. Μαύρα χωρίτες όλοι κι άφησαν όλο το δουνιά με δίχως πορτοφόλι. Αφήστε τη μιζέρια τώρα. Είμαστε το παγκόσμιο παράδειγμα οικονομικής επιτυχίας. Και όλοι λένε πως θα κατάφερε η Ελλάδα. Πείτε και ένα μπράβο. Δεν θα γλιτώσεις. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Η λευτεριά θα έρθει. Θα ζήσει η Ελλάδα. Την Ελλάδα. Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Λέξ όρματος. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι. Δε χανόμαστε, κρατάμε γερά, γιατί ο δρόμος ανατρέφει τα σκληρότερα παιδιά. Και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους. Ακούω το τάβλι των ανέργων, τη φωνή των παιδιών, τα καταπιεσμένα βόγκητα των νοικοκυριών. Ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι κτυπάει το σύστημα. Ελλάδα φτώχεια, αμφίβολο το αύριο, μαθαίνει πιο καλά όποιος μαθαίνει με το άγριο. Και όλοι μαζί στο τέλος φώναζαν τη βρισιά εναντίον του Πρωθυπουργού. Το πρόβλημά μου δεν είναι να βρίζουν τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, πώς το λένε, δεν είναι το θέμα μου δεν είναι να κάνουν κριτική στον Πρωθυπουργό. Ας κάνουν κριτική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρετε, εμένα κάποιοι με ταυτίζουν με την κυβέρνηση. Τι να κάνω, εντάξει, αλλά. Χωρίς χοντρά λάθη ο Μητσοτάκης, αυτόν γκολ εννοώ πάντα, γιατί αντίπαλος δεν υπάρχει δυστυχώς. Mm-hmm. Τον βλέπω όχι απλώς την επόμενη τετραετία, να είμαστε καλά και μια δεύτερη. Δηλαδή, μια τρίτη. Δεν είμαι τη κυβέρνηση, ούτε θέλω να είμαι. Αλλά το να συγκροτεί. Να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά να συγκροτεί αντισυστημικό σύνθημα το Μητσοτάκη μαμιέσαι. Κάντε το σποτ αυτό τον κύριο. Κάντε το σποτ τον κύριο. Μαμιέσαι. Μαμιέσαι. Καλά του λέτε. Συγγνώμη γι' αυτό, δεν το κόβει κανείς, είμαστε στον αέρα. Αν αυτό το αντισυστημικό περιβάλλεται από μια αμορφωσιά, από μια ατιμελισιά. Είναι κάτι μαλλιάδες άπλητοι εκεί με κάτι τούφες, κάτι τατουάζ για περίεργα. Από μια κατάσταση ξεχαρβαλώματος. Σε έχεις δει πως είναι.
Αν τους ρίξει νερό θα πάθουν εγκλήριαση. Τότε χάνει το νόημά του και το να πεις ότι πάω αντισυστημικά. Να πάμε αντισυστημικά, να διαλύσουμε ό,τι σύστημα έχουμε. Αλλά η απάντηση ποια είναι? Γάμα την εικόνα τους που στάδι χαρακτήριζα. Μουσική για τσόγλανους. Ελλάδα φτώχεια, αμφίβολο το αύριο. Μαθαίνει πιο καλά όποιος μαθαίνει με το άγριο. Αγαπητοί, αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Σεισμός, σοσιαλισμός. Έλα στο πάρτι μου, θα σου χαρίσω και ένα πράσινο μπρελό. Και το κράτος είναι οι φορολογούμενοι που τα παίρνεις από τον ένα, τα δίνεις στον άλλον. Αυτή είναι η ιστορία. Μην κοροϊδευόμαστε. Και ο σοσιαλισμός είναι τρόπος ζωής. Δεν τα βάζει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του που λένε για ακρίβεια Μητσοτάκη. Κατηγορία. Δεν τα βγάζει από την τσέπη του. Και πού τα δίδουν τα χρήματα αυτά, προσέξτε. Εσείς την ανεβάσατε. Ένα λεπτό. Και πού τα δίδουν τα χρήματα αυτά? Πού τα δίδουν? Στους λίγους. Στοχευμένα. Στους λίγους. Στους λίγους πάλι. Ήμασταν και παραμένουμε σοσιαλιστές. Άρα δεν υπάρχει θέμα διαφωνίας. Το κράτος τα βάζει χοντρά, διπλά και τρίδιπλα. Και τι πετυχαίνεις, τι προσπαθείς να πετύχεις? Τα χρήματα των έμεσων φόρων είναι εις βάρος των πολλών. Δεν είναι υπέρ των πολλών. Εσύ έρχεσαι όμως εδώ τώρα και λες ότι εγώ την κιλοβατόρα θα την έχω για τον καταναλωτή μεταξύ των 12 λεπτών, άντε 20, άντε 22, ανάλογα. Με την επιδότηση. Αλλά θα την έχω εκεί, δεν θα την αλλάξω. Περιμονωτείτε την κερδοσκοπία. Αλλά κερδοσκοπείτε εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας μαζί με κάποιους ολιγάρχες της ενέργειας. Όταν μειώνεται η επιδότηση καύσιμα, που είναι τα πολλά λεφτά, σου αφήνει περιθώριο να δώσεις κάπου αλλού. Αυτό έλεγε παλιά η αριστερά. Μοίρασμα της φτώχειας γίνεται. Είναι ανάγκη να λες ότι είσαι κομμουνιστής. Γιατί να λέω? Σοσιαλιστής. Ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Και επειδή δεν θέλω να έχετε και τύψεις που μπορεί να ταράξουν τη γαλήνη του σοσιαλιστικού σας ύπνου. Κύριε Μητσοτάκη, πλήττονται σήμερα οι μεροκαματιάριδες. Υπάρχει ο φαύλος κύκλος. Αυξάνουν τα τιμολόγια. Αυξάνει ο πληθωρισμός. Αυξάνουν τα χρέη του δημοσίου. Και έτσι το καλάθι της νοικοκυράς έχει μικρύνει τώρα και ψάβουμε τα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Είναι ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Ερωτήματα και ομοφροντία αντιδράσεων της αντιπολίτευσης προκαλεί υπόθεση του διαγραφέντα από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτή Ανδρέα Πάτσι μετά από καταγγελία του Παύλου Πολάκη. Εδώ άλλος ο Πολάκης έχει το πορτρέτο του Άρη Βελουχιώτη. Ο Άρης κάνει πόλεμο. Ο οποίος κατηγορεί τον βουλευτή Γρεβενών πως έχει εταιρεία που αγοράζει κόκκινα δάνεια αλλά και τρεις ακόμα εταιρείες στο εξωτερικό. Εγώ λέω ότι με τον Κυριάκο του Μητσοτάκη. Τι πιο σύνηθες να συμβεί. Και ας ψηφίσαμε κι δυο το ίδιο κόμμα. Μόνο για πάρτι μου, έλα στο πάρτι μου. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμως και αντικειμενικώς. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία ήταν από μένα δηλωμένα, όλες οι εταιρείες, μηδεν μία σε ξέρω. Και οι εξωχώριες. Και οι εξωχώριες. Όλες βεβαίως. Είναι παράνομο ένας βουλευτής να έχει όμως να είναι μέτοχος σε μια εξωχώρια εταιρεία. Εγώ λέω ότι με τον Κυριάκο του Μητσοτάκη. Άντε καλέ. Άλλο το παράνομο, άλλο το παράλογο. Αυτός ο παραλογισμός πρέπει να σταματήσει. Παράνομο, όχι παράλογο, παράνομο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Όταν σας επέλεξε το κόμμα για υποψήφιο βουλευτή, που είπατε εγώ έχω αυτά και αυτά. Η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι με κυβέρνηση των Αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση Τουρλού. Θα σας πω κάτι, νομίζω ότι δηλαδή ένα πολιτικό κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα... Άρα λέτε ότι το κόμμα σας το ξέρει. Αυτό καταλαβαίνω. Όλη η Ελλάδα το ξέρει, μόνο το κόμμα του. Τι να βγάλουμε, τους ξένους? Τους ξένους να βάλουμε. Ποιος θα βάλουμε? Δεν πήρε ένα τηλέφωνο να πει για παράδειγμα ότι ξέρεις κάτι, έχεις κάτι λάθος. Αν μου τηλεφωνούσες. Μπρος. Α, εσείς είσαστε κύριε Πάτσι. Προσπαθώ από ημερών να σας πάρω, διότι να σας καταγγείλω κάτι. Μαλακίες είναι αυτές. Και αναφερθήκατε μάλιστα και στον Πρωθυπουργό και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για τον Πάτσι τα έχουν πει, τα έχουν κυριποθεί. Έχω κρυθεί και από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος, όπου πάρα πολλοί προσπάθησαν να του περάσουν τέτοια δημοσιεύματα λασπολογώντας. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Όταν λοιπόν το Σάββατο, την Κυριακή, δημιουργήθηκε το θέμα, ο κύριος οικονόμος και ο δικός εκπρόσωπος με κάλεσε και μου είπε ότι πρέπει να βγάλω ένα δελτίο τύπου. Αυτό το πράγμα δεν συμβαδίζει με την αντίληψη που έχουμε για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Έστειλα το δελτίο τύπου αυτό την Δευτέρα το βράδυ. Τρίτη πρωί γίνανε κάποιες διορθώσεις κατά υπόδειξή του και μου δόθηκε η εντολή να βγάλω δελτίο τύπου. Ακούστε λίγο. Ο συγκεκριμένος νόμος για τις offshore εταιρείες προβλέπει φυλάκιση μέχρι 2 έτη. Και 500.000 ευρώ πρόστιμο. Και αυτή η δυσάρεστη υπόθεση και εξέλιξη για την κυβέρνηση, μία ακόμα
δυνατότητα, μία ακόμα αφορμή να συνειδητοποιήσουμε τη λαιγλασία του δημόσιου πλούτου. Πήγανε σαν γραφή και θα μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Πάνε πακέτωση, ένα πακέτωση, ένα πακέτωση. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία. Από τις γαλάζιες ακρίδες που έχουν πέσει σαν τροκτικά. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε? Είναι ο Πάτσης, είναι ο Μαραβέγιας. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τους Ολλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα. Είναι μια σειρά, είναι η κυρία Νικολάου που έπαιρνε απευθείας αναθέσεις. Είναι τα 7,5 δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων. Φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Είναι ο κύριος Τάσης της ΔΕΗ, ο οποίος διορίστηκε να παίρνει μισθό 360 χιλιάρικα το χρόνο. Βάνε με το νου σου, τη ρεμούλα έγινε. Και να δίνει και μπόνους 16 εκατομμύρια ευρώ στον εαυτό του και στους άλλους συμβούλους. Φάγανε, φάγανε, φάγανε. Τη θάλασσα στεριό και του πελάγου χώρα. Φάγανε, φάγανε, φάγανε. Εντάξει, εντάξει, ρε παιδιά, φάγανε. Το φοβερό σκουπιδαριό να διώξει απ' τη χώρα. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Πριν από μερικές εβδομάδες και εγώ. Και γενικά η γραμμή ήταν, παιδιά, αν μπορείτε, αλλάξτε τον καυστήρα από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, διότι το φυσικό αέριο είναι πολύ ακριβό. Θα υπάρχει μια διέξοδος, υπό παλιάτσος στο δεστή. Είναι περισσότερο συμφέρον και με την επιδότηση να δώσεις τα 300-300 ευρώ σε μια κατοικία ή το 1000 σε μια πολυκατοικία για να αλλάξεις τον καυστήρα, παρά πανάβο. Πέρσι του Μάη είχα τα ξύλα 80 ευρώ τόνους και τώρα τα κάναν 200. Καλιγουράμαστε! Πέμιση τώρα, με 400 ευρώ εγώ σύνταξη μπορώ εγώ να αγοράζω ξύλα τόσο ακρίβεια? Νιώθω τις δυσκολίες γύρω μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει, Παναμ, δεν υπάρχει. Σταματήστε την κλάψα, ας είπα και τη μιζέρια, κυρία μου, σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε. Πού να πληρώσω εγώ τα ξύλα τόσο ακρίβεια? Πέμιση τώρα τα ξύλα. Γιατί να κρυβίνω τα ξύλα τόσο, Μανάμ? Ο κόσμος είναι πολύ πιο έξυπνος και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ζούμε σε ένα πόλεμο. Ακρίβνη του πιτρέλαιου, είπαν οι πόλεμος φταίει. Αν ο πόλεμος πηγαίνει χειρότερα, τα κάσματα θα ανεβαίνουν. Αν ο πόλεμος πηγαίνει σε ύφες, τα κάσματα θα πέφτουν. Ακρίβνη του αέριου, οι πόλεμος φταίει. Τα ξύλα, να μην τα βλάρια που δω, τα βλά τα κατεβάζουν. Γιατί τα ανεβάσαν τόσο πολύ? Τα ξύλα. Να μην τα βλάρια που δω τα βλά τα κατηβάζουν. Γιατί τα ανεβάσαν τόσο πολύ? Αυτός ο αυγουλουμάτς εκεί στην τηλεόραση που βγαίνει και τα λέει και εγώ δεν ξέρω πώς. Κρύβουν για παράδειγμα ότι ανατιμήσεις είναι εισαγόμενες, αναζητώντας εθνικές ευθύνες. Αν δεν έχει τίδο να τα πει σημαίνα. Δεν τα λέει. Δεν τα λέει που να του μπει παπά στα αυτή. Μη βρίζεις! Μη βρίζεις! Και κακόχρονο να έχουν αυτοί κάτω στην Αθήνα τα κάνουν όλα. Να πάρω ένα πουλιβόλο και να πάω. Ρουθούνι να μην μείνει, το καταλαβαίνεις? Θα πιθάνουν τον κόσμο, το καταλαβαίνουν. Θα πιθάνουν τον κόσμο. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, τόσο μπορείς κρατήσου.